Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Προεκλογική χρειά στην πολιτική επικαιρότητα ήρθαν να δώσουν οι ομιλίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Κυριάκου Μητσοτάκη, παράλληλα με το σκηνικό κινητικότητας και διεργασιών που υπάρχει στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, με ορίζοντα βέβαια την ψήφιση του προϋπολογισμού αλλά και την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η συμφωνία αυτή δεν πουλά την Μακεδονία, αλλά είναι η λύση που επέλεξε η αριστερά προκειμένου να σώσει την πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της, δήλωσε μιλώντας στην Θεσσαλονίκη και το Palais des Sports ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανέφερε ότι οι πρέσπες αποτελούν επισφράγισμα της προσπάθειας που επιτελεί η χώρα μας στην εξωτερική πολιτική, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς στο θέμα. Μαζί γυρίζουμε σελίδα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη και αναφέρθηκε εκτενώς στο Μακεδονικό, απευθύνοντας προσκλητήριο συστράτευσης απέναντι στον εθνικισμό, τη μυσαλλοδοξία και την πατριδοκαπηλεία, όπως είπε. Υπεραμείνθηκε τη Συμφωνία των Πρεσπών, σημειώνοντας ότι θα γίνει πραγματικότητα μόνο εφόσον οι γείτονές μας τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους. Η Συμφωνία των Πρεσπών βάζει τέλος οριστικά στην παραχάραξη της ιστορίας μας. Κλείνει οριστικά και αμετάκλητα την προσβλητική οικειοποίηση της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Δεν θα επιτρέψουμε στους απατεώνες της πολιτικής που λαιλάτισαν την πατρίδα μας και την έριξαν στα βράχια της χρεοκοπίας να ντύνονται σήμερα με χλαμίδες και με περικεφαλαίες και να παριστάνουν τους υπερπατριώτες χέρι-χέρι με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Δεν θα επιτρέψουμε άλλο στους κληρονόμους, στους πολιτικούς γόνους και στους χορηγούμενους της Siemens και της Novartis να παριστάνουν σε μας τους υπερπατριώτες και να αποκαλούν την αριστερά, τη δημοκρατική παράταξη του τόπου μας, την παράταξη των μεγάλων αγώνων, τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες, προδότες και μειοδότες. Ως εδώ λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για απελευθέρωση της χώρας από τα μνημόνια, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στις προηγούμενες κυβερνήσεις που, όπως είπε, την οδήγησαν σε αυτά. Έβαλαν τη χώρα μας στην περιπέτεια των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Εμείς την απελευθερώσαμε. Καταράκωσαν την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια των Ελλήνων. Εμείς την ανακτήσαμε. Σήμερα κανείς πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η κυβέρνησή μας είναι αυτή που έβγαλε από το λαιμό της χώρας τη θηλιά, τη μεγάλη θηλιά, και από το λαιμό του ελληνικού λαού, την μεγάλη μνημονιακή θηλιά. Εμείς δεν αλλάξαμε ποτέ στρατηγική. Εμείς δεν ερωτευτήκαμε ποτέ το μνημόνιο και τις επιταγές του. Εμείς δεν κάναμε ποτέ το μνημόνιο δικό μας πολιτικό πρόγραμμα. Εμείς αντιθέτως εργαστήκαμε για να κάνουμε τα μνημόνια οριστικά παρελθόν για τον τόπο και το λαό μας. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία αλλά και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι να περιμένει κανείς από τον κύριο Μητσοτάκη, τον φιλελεύθερο, τον ευρωπαϊστή, που κάποιοι ίσως και να πίστεψαν ότι θα αλλάξει τη θλιβερή εικόνα που κληρονόμησε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς. Τον παρακολουθεί όμως καθημερινά όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη να μετατρέπει με τις ευλογίες βεβαίως Σαμαρά, Βορύδη και Γεωργιάδη μια ιστορική παράταξη της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα σε ένα κόμμα κακέκτυπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Τον ακούει όλη η Ελλάδα να αναπαράγει εσχρότητες και όλη η Ευρώπη διάφορων περιθωριακών ακροδεξιών, περιδίθεν προδοσίας και συναλλαγής. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει το αφήγημά της, έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της, βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο, μάλλον θα έλεγα βρίσκεται σε στρατηγική παράκρουση, διότι δεν ήρθε ούτε ο κόφτης, ούτε ήρθαν οι καταστροφές που προανήγγυλαν, ούτε οι περικοπές των συντάξεων, ούτε το τέταρτο μνημόνιο. Τι τους έχει απομείνει? Τους έχει απομείνει τελικά η ρητορική του διχασμού. Ο διχασμός του λαού μας ανάμεσα στους εθνικόφρονες από τη μια και στους προδότες από την άλλη.
Για κοιτάξτε κάτι εθνικόφρονες, που ο αρχηγός τους ήταν αυτός που περιόδευε στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, μπας και του δώσει κάποιος διαβεβαίωση ότι οι συντάξεις θα κοπούν. Προχωράμε στην εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, με βάση τον οποίο θα δούνε από 1η-1η του 19 αύξηση στις συντάξεις τους 620.000 συνταξιούχοι. Η αστυνομία προχώρησε σε 49 προσαγωγές και μία σύλληψη πριν και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που έγιναν με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια. Μετά τις συγκεντρώσεις, νεαρός που φέρεται να κρατούσε ελληνική σημαία δέχθηκε επίθεση από 4 άτομα, ενώ άγνωστοι βεβήλωσαν για άλλη μία φορά το μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Ελευθερίας. Δεύτερη ημέρα σήμερα για το 12ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στα περί ανταλλαγής της μη περικοπής των συντάξεων με την Συμφωνία των Πρεσπών, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να κυρώσει το κόμμα του την συμφωνία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να κυβερνήσει, προσφέροντας συγκεκριμένες λύσεις οι οποίες και θα ανακουφίσουν, όπως είπε, τους πολλούς. Δεσμεύθηκε για βοήθεια 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε νέο παιδί το οποίο θα γεννιέται και αύξηση του κατώτατου μισθού με ρυθμό διπλάσιο από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε με έμφαση ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται να ενώσει τους πολίτες και όχι να τους διχάσει, έτσι όπως πράττει, είπε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το σύνθημα «Ελλάδα μπορούμε», ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το 12ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας εκλογές το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου, όπως τόνισε, να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο επιτέθηκε σφοδρά παρελθόν. Ελάτε όλοι μαζί να θέσουμε τέλος σε αυτό το τέλμα, όλοι μαζί, γιατί μαζί μπορούμε. Ελλάδα μπορούμε. Πάμε μαζί να δώσουμε το μεγάλο αγώνα. Η μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας απευθύνει ένα μόνο σύνθημα στους ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Φύγετε! Φύγετε μία ώρα αρχύτερα! Θέλω να τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για αυτά που κάνει, αλλά και για αυτά που πιστεύει. Θέλω να κερδίσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μάχη των ιδεών. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να ενώσει και όχι να διχάσει, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας και το δίλημα των επερχόμενων εκλογών. Αρκετά στις εκλογές που έρχονται θα αντιπαρατεθούν από τη μία οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των μεταρρυθμίσεων και από την άλλη οι δυνάμεις της εσωστρέφειας, της καθήλωσης και της φτώχειας και θα κερδίσουν οι πρώτες. Φύγετε να πάμε επιτέλους την Ελλάδα μπροστά. 11 λέξεις να θυμάστε. Λιγότεροι φόροι και εισφορές, περισσότερες επενδύσεις και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτίθεται να κυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών ως κυβέρνηση και εξαπέλυσε δρυμή κατηγορός τον Πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας ότι αντάλλαξε το πάγωμα των περικοπών των συντάξεων με την αποδοχή της Συμφωνίας με τα Σκόπια, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ας με ακούσει λοιπόν καλά πριν απολογηθεί στους Μακεδόνες. Κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι δίχασε τον ελληνικό λαό και δεν επιχείρησε ποτέ να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής συνένεσης για να λύσει το μείζον αυτό εθνικό πρόβλημα. Κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι είπε ναι εκεί που 6 πρωθυπουργοί, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς, είπαν όχι στην αναγνώριση δήθεν μακεδονικής γλώσσας και ετότητας. Κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι και σήμερα ακόμα προσβάλλει τον πατριωτισμό της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που βρίσκονται απέναντι σε αυτή τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς τους ακροδεξιούς και εθνικιστές.
Και ναι, κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι αντάλλαξε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να είχε ληφθεί ποτέ με μια μείζωνα εθνική υποχώρηση. Διότι η χρονική σύμπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών με την ξαφνική αλλαγή της στάσης των εταίρων μας μόνο τυχαία δεν είναι. Ας πούμε κάποιες αλήθειες. Ο διευθύς παράγοντας και τους δικούς του λόγους θέλει να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ με κάθε κόστος. Και δεν δυσκολεύτηκε να επιτρέψει στον κύριο Τσίπρα να πάρει πίσω το αχρίαστο μέτρο της περικοπής των συντάξεων. Ένα μέτρο το οποίο η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν ψήφισε. Καταψήφισε στην Ελληνική Βουλή. Εξάλλου, ο λόγος που το μέτρο αυτό είχε επιβληθεί ήταν ακριβώς η προσωπική αναξιοπιστία του κ. Τσίπρα. Δίνοντας βάρος στο κοινωνικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε τη μείωση φόρων και εισφορών, ενώ εξήγηλε επίδομα παιδιού 2.000 ευρώ και αύξηση του κατώτατου μισθού με βάση το ΑΕΠ. Θέλω σήμερα να εξαγγείλω μια νέα δέσμευσή μας. Ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να έχει το διπλάσιο ποσοστό αύξησης από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Στον πρώτο προϋπολογισμό που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση θα προβλέπετε επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται στη χώρα μας από οικογένειες που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά είναι χρήματα που θα πιάσουν τόπο. Οι ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση με ανακοινώσεις και νέες δηλώσεις με αφορμή ακριβώς τα όσα είπαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι παραμυθιάζει τους πολίτες πως δήθεν επιδιώκει τη συνένεση, καταλογίζοντας παράλληλα έλλειψη στοιχειώδους πολιτικού πολιτισμού, αδιαφορία για τον δημοκρατικό διάλογο μεταξύ των κομμάτων και δυσανεξία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την Κουμουνδούρου, στις διαφορετικές απόψεις. Με αφορμή τη μη πρόσκληση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας με δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε πρωτοφανή και διχαστικό τον ρόλο του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, τον οποίο, όπως ξεκαθάρισε, δεν πρόκειται να ακολουθήσει. Για έλλειψη στοιχειώδους πολιτικού πολιτισμού κατηγορεί τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης αυτοπροβάλλεται ως φιλελεύθερος και μετριοπαθής, οι κινήσεις του τον διαψεύδουν καθημερινά, επισημαίνει η Κουμουνδούρου, κάνοντας λόγο για νέα πολιτικά ήθη. Και προσθέτει ότι η μη πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά στα χρονικά δείχνει έλλειψη στοιχειώδους πολιτικού πολιτισμού, αδιαφορία για το δημοκρατικό διάλογο μεταξύ κομμάτων, δυσανεξία απέναντι στις διαφορετικές απόψεις. Κατά τ' άλλο, ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να παραμυθιάσει τους πολίτες ότι δήθεν αυτός επιδιώκει τη συνένεση, επισημαίνεται. Καλή επιτυχία στο συνέδριο με την εκλεκτή παρέα του κυρίου Σαμαρά που κρύφθηκε το 2015 για να μην παραδώσει στον εκλεγμένο πρωθυπουργό τις ακροδεξιές κορώνες του κυρίου Γεωργιάδη και τα εμφυλιοπολεμικά κηρύγματα του κυρίου Βορύδη, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Σχολιάζοντας τώρα στο περιθώριο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ήταν πρωτοφανής ο διχαστικός λόγος του και πρόσθεσε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τον ακολουθήσει. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες θέλουν να ακούν θετικό λόγο και λένε όχι στην πόλωση. Για την κατηγορία Τσίπρα ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στην Ευρώπη για τη στάση του στο ονοματολογικό με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σχολίασε ότι την απάντηση έδωσε ο Βέμπερ και επανέλαβε ότι είναι πάντα στο τραπέζι η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα εξετάσει τον χρόνο υποβολής της. Παράλληλα, εκτίμησε ως πιθανότερο σενάριο εκείνο των εθνικών εκλογών τον Μάιο. Ερωτηθείς για την πρόταση πρόκληση του Αλέξη Τσίπρα για τηλεοπτική αντιπαράθεση των δύο, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν μία διαμεσολάβητη αντιπαράθεση οι δυο τους στη Βουλή. Φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας δεν θεωρεί προνομιακό του πεδίο τη Βουλή και σημείωσε ότι θα είναι ανα πάσα στιγμή στο Κοινοβούλιο και ότι όταν προκηρυχθούν οι εκλογές θα οριστεί και το debate των δύο. Για υποκρισία καταγγέλνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος τύπου Θοδωρής Σουνίδης
αναφέρει χαρακτηριστικά: Κυριάκο, τα είπες όλα, τα υποσχέθηκες όλα, τα δίνεις όλα εκτός από ένα. Αυτό που περίμεναν οι Μακεδόνες και οι Έλληνες σε όλη την Ελλάδα. Δεν τόλμησες να πεις για ακόμα μία φορά τη μεγάλη αλήθεια που κρύβεις, ότι δίνεις το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο τη Μακεδονία και όλους τους Έλληνες. Οι ομιλίες των Τσίπρα Μητσοτάκη επιβεβαίωσαν ότι ο δρόμος είναι ένας για τον τόπο, δεν αρκεί να φύγει ο ένας και να έρθει ο άλλος, πρέπει να έχουμε πολιτική ανατροπή και πολιτικές αλλαγές, δήλωσε ο γραμματέας επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής Σταμάτης Μαλέλης. Διμέτωπη επίθεση και του Κομμουνιστικού Κόμματος σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε ξεδιάντροπα να ξεπλύνει τα επικίνδυνα αμερικανονατοϊκά σχέδια, των οποίων είναι σημεοφόρος, με επικλήσεις στη δημοκρατία και την ειρήνη και με τη γνωστή καπηλεία στην ιστορία του λαϊκού κινήματος, αναφέρει ο Περισσός. Καμία εμπιστοσύνη σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, σε αυτούς που μας έφεραν ως εδώ. Ο λαός δεν χρειάζεται να ψάχνει τις μεταξύ τους διαφορές, να κάνει ο ίδιος τη διαφορά με δυνατό κουκουέ, καταλήγει. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Βασίλης Λεβέντης. Εμείς δεν μισούμε τους γειτονές μας, δεν δίνουμε το όνομα της Μακεδονίας, σημαίνει ότι αγαπάμε την Ελλάδα, και ο κύριος Τσίπρας, που το κόμμα του δίνει το όνομα Μακεδονία, δεν την αγαπά, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ενώ σχολιάζοντας την ομιλία του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι όσον αφορά το Σκοπιανό, μη διαρριγνύει ο κύριος Μητσοτάκης στα ημάτια του υπέρ της Μακεδονίας, γιατί ο ίδιος μιλάει μεν για γλώσσα και ταυτότητα, το όνομα όμως το καταπίνει. Θα επανερχόμαστε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κρίσιμο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Χαρακτήρισε το 2019 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάνφρεντ Βέμπερ. Μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι οι επόμενες εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα, τονίζοντας ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι παράλληλα και νίκη της Ευρώπης. Δρυμία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση εξαπέλυσε κατά την ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαράς, μιλώντας για ανικανότητα και κολοτούμπες που έσβησαν από την Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά είπε την έννοια της αριστεράς. Χωρίς καμιά κόκκινη γραμμή σκορπούν την πατρίδα μας και τις αξίες τους με το λαϊκισμό τους, ποντάροντας σε πελατειακά βολέματα και παροχές ψίχουλα, και νομίζουν ότι ο κόσμος γρήγορα έτσι θα ξεχάσει. Εγώ πάντως, να το θυμούνται, δεν ξεχνάω. Και να ξέρουν πως όταν λέω ότι θα τους πάω μέχρι τέλους, το εννοώ. Και ασφαλώς και ο κόσμος δεν ξεχνάει. Είναι αυτοί που δεν ένιωσαν ποτέ την Ορθοδοξία σαν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας. Και βέβαια είναι αυτοί που το παίζουν προστάτες των φτωχών. Και από την άλλη γεμίζουν βέβαια το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για την παρέα τους με χλιδά τα εδέσματα. Αν εγώ είχα επιτρέψει τέτοια μενού πολυτελεία στη δική μου εποχή, ο Τσίπρας θα χάλαγε τον κόσμο. Αλλά τώρα χαβιάρι και φαγοπότη και Άρη Βελουχιώτη. Και ακούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αν είναι δυνατόν, να υπερηφανεύεται που μπαίνει στα μεγάλα κέντρα εξουσίας του εξωτερικού χωρίς γραβάτα. Πού καταντήσαμε? Δεν ξέρει ο καημένος πως σημασία δεν έχει αν φοράς γραβάτα όταν μπαίνεις. Το σημαντικό είναι να έχεις το κεφάλι ψηλά όταν βγαίνεις. Κυριάκος has a strong voice in Europe. He has earned the respect and the admiration of leaders throughout our union. And all of them know that when Κυριάκος speaks, it is with the best of the Greek people in mind. Not only Νέα Δημοκρατία will win the next elections and win big, but above all because I am absolutely certain that Kyriakos Mitsotakis will be an excellent Prime Minister of Greece, dear friends. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να έρθουμε στα της αγοράς, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα ήταν ανοιχτά σήμερα με ιδιαίτερα πολύ κόσμο, με ιδιαίτερα αυξημένη την κίνηση. Αύριο επίσης παραμένουν ανοιχτά. Είναι η πρώτη από τις τρεις Κυριακές που θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια του εορταστικού αυτού ωραρίου ανοιχτά τα καταστήματα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, ο κ. Μιχάλης Τσιφάκης, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει την έρευνα αγοράς αλλά και τους ελέγχους, προκειμένου να μας συμβουλεύσει για το τι θα πρέπει να προσέξουμε τόσο όσον αφορά τις χριστουγεννιάτικες αγορές αλλά και το εορταστικό τραπέζι. Καλησπέρα, κύριε Τσιφάκη.
Καλησπέρα κύριε Σαρή. Καταρχάς, πώς είναι η κίνηση στην αγορά, πείτε μας, για αρχή. Λοιπόν, ήδη οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει, έτσι, δειλά-δειλά θα έλεγα, να κατεμπαίνουν στις κεντρικές αγορές και όχι μόνο, ψάχνοντας κυρίως, ερευνώντας τιμές. Καταρχήν, έτσι. Κοιτάτε, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει τον καταναλωτή να ψάχνει τις τιμές, να επιλέγει τα πιο συμφέροντα προϊόντα, τα οποία βέβαια πολλούνται σε ευνοϊκές τιμές, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μπει στη δικασία του ψαξίματος. Και αυτό είναι καλό. Ψάχνει... Το λέγατε πολύ πάντα. Καλό. Και θα σας πω το εξής, ότι ήδη κάνει σύγκριση τιμών μεταξύ κεντρικών αγορών, συνοικιακών καταστημάτων και σούπερ μάρκετ βέβαια, mm-hmm. και επιλέγει συνήθως προσφορές των καταστημάτων. Προσφορές αυτές τις οποίες έχει ανάγκη βέβαια. Ενώ παλαιότερα λέγαμε ότι δεν πρέπει να αγοράζει δύο προϊόντα στην τιμή του ενός, αν και το ένα δεν του είναι χρήσιμο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τώρα μπαίνει στη δικασία αυτή που κάνει η σαφάρι έρευνας, ψάχνει λοιπόν την πιο οικονομική λύση και πράγματι από τα σημερινά δεδομένα, πιστεύω ότι από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, πιστεύω ότι οι καταναλωτές αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την έρευνα αυτή που λέμε κάθε χρόνο, αλλά τώρα ειδικά έχει πιάσει τόπο πιστεύω, θα βγει κερδισμένος. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι λίγο ή πολύ το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το γιορτινό τραπέζι θα στρωθεί, γιατί υπάρχουν προϊόντα φτηνά, υπάρχουν βεβαίως και ακριβά, και μην νομίζετε ότι αν κάποιο προϊόν είναι πωλείται σε φτηνή τιμή, αυτό σημαίνει πως είναι και κατάλληλο προς διαπέταμα, mm-hmm. να το πω έτσι απλά. Πιστεύω λοιπόν ότι οι προσφορές και η ανταγωνιστικότητα αυτή λόγω των γιορτών θα αναγκάσει πολλούς να ρίξουν τις τιμές για να τραβήξουν, να δηλειάσουν τους καταναλωτές. Για να έρθουμε στα παραδοσιακά τώρα των Χριστουγέννων, κύριε Τσιφάκη, κουραμπιέδες, ναι, μελομακάρονα, που κυμαίνονται, υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών όσον αφορά τις τιμές. Η έρευνα δική μας έδειξε ότι ξεκινάνε από 5 ευρώ μέχρι και 15. Μέχρι τριπλάσια τιμή δηλαδή. Ακριβώς. Και mm-hmm. δεν μιλάμε τώρα μιλάμε για καταστήματα. Μιλώ για την τιμή πώλησης 5 ευρώ, έτσι. Mm-hmm. 5 ευρώ. Μιλάμε για καταστήματα κανονικά, δηλαδή με ζαχαροπλαστεία κλπ. Άρα λοιπόν, μιλάμε μπορεί να υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε, στο βούτυρο ή στο μέλι κλπ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Αλλά σίγουρα αγοράζει ο κόσμος περισσότερο από τα φτηνά και λιγότερο από τα ακριβά. Mm-hmm. Αυτό είναι λογικό. Εδώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά θα δει λοιπόν μια μεγάλη γκάμα ποιότητας και μεγάλη γκάμα τιμών. Υπάρχει και με 7 ευρώ, υπάρχει και με 9, άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορες ποιότητες. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα γλυκέσματα, εντάξει, που έχουν την τιμή δική τους, είναι κουραμπιά, δεν στέλνουν μακάρονα. Εκεί λοιπόν αυτές είναι οι τιμές που κυριαρχούν στην αγορά. Και εκεί μπορεί να δοκιμάσει τώρα... κιόλας, κύριε Τσιφάκη, να το πούμε και αυτό. Μπορεί να δοκιμάσει πριν εννοείται, αγοράσει, εννοείται, έτσι. Εννοείται. Mm. Οπότε ακριβώς, να κρίνει ο ίδιος λοιπόν ό,τι του κάνει το προϊόν. Την ποιότητα του προϊόντος. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα ζωικά τρόφιμα, αυτό που κυρίως επιλέγει ο καταναλωτής και ανάλογα έτσι ποια οικονομική στάθμη ανήκει, δηλαδή εάν είναι ένας μισθωτός ειδικά συνταξιούχος που παίρνει την πιο κατώτατη σύνταξη, βεβαίως δίνει σημασία στο κοτόπουλο. Υπάρχει και αυτό, το έχουμε δει, έτσι, το έχουμε δει σε αγορές. Η γαλοπούλα. Η γαλοπούλα, κοιτάτε, κυμαίνεται γύρω στα 7 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει όμως καμία διαφορά. Και αυτό τουλάχιστον το τονίζουν οι δικοί μας επιστήμονες ικτινίατροι, ότι μεταξύ φρέσκιας γαλοπούλας, που είναι ακριβότερη, έτσι, mm-hmm. είτε κατεψυγμένης, δεν υπάρχει διαφορά καμία. Απλά η κατεψυγμένη είναι η πιο φτηνή, μεγαλύτερη διαδικασία. Βέβαια, και εισαγωγής ενδεχομένως. Και εισαγωγής, βέβαια, εισαγωγής, mm-hmm. έτσι, από διάφορα κράτη της Ευρώπης, mm-hmm. Έτσι. Η τιμή κυμαίνεται γύρω στα 5 ευρώ, ανάλογα. Τώρα ακούστε, επειδή από αύριο συγκεκριμένα, από ό,τι γνωρίζω,
ο καταναλωτής στρέφεται στα είδη που συνθέτουν το γιορτινό τραπέζι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ θα, από αύριο θα δούμε μεγάλες προσφορές. Ας μην βιαστούν λοιπόν οι καταναλωτές. Ας περιμένουν αυτές τις προσφορές να τις δουν, να ξεδιανύουν λίγο, να ξεδιαλύνει το κλίμα. Και εντός, πιστεύω, μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουν μπει πιο δυναμικά ακόμα έτσι, και μεγάλες αλυσίδες κλπ. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι αυτός ο οποίος θα συμπεριφερθεί ψύχρεμα ως καταναλωτής και θα κάνει έρευνα τιμών, δεν θα του λείψει τίποτα, πιστεύω. Βεβαίως από την άλλη, και εγώ θα πω το εξής, κύριε Σαρή, ότι και οι αγορές φέτος θα γίνουν μετρημένες, έτσι. Yeah, θα γίνουν με το σταγονόμετρο. Yeah. Δηλαδή, από την μια, ο καταναλωτής κοιτάζει με το μικροσκόπιο, θα έλεγα, τις τιμές, αλλά και από την άλλη αγοράζει με το σταγονόμετρο. Δηλαδή, μπορεί να αγοράσει αρκετά προϊόντα, αλλά σε πολύ μικρότερες ποσότητες. Σε μικρή ποσότητα, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν. Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ. Ναι, 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 ακούω. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αρνιά και τα κατσίκια, τα εγχώρια, βεβαίως υπάρχουν, υπάρχει επάρκεια αγαθών σε αυτά, η τιμή κυμαίνεται γύρω στα 6 ευρώ. Mm-hmm. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η ορθολογική συμπεριφορά του καταναλωτή, του να κάνει επισταμμένη έρευνα τιμών, προσοχή στις τιμές και στην ποιότητα, mm-hmm. να αγοράζει προϊόντα σε σωστές θερμοκρασίες, αν είναι κατεψυγμένα ή μη κατεψυγμένα. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι το κράτος το ίδιο με τις υπηρεσίες του να αρχίσει ελέγχους, μην περιμένει τελευταία στιγμή, mm-hmm. να κλείσει λοιπόν ελέγχους εντατικούς, συστηματικούς, έτσι ώστε να θωρακιστεί η ποιότητα των αγαθών. Πιστεύω ότι έτσι θα κινηθεί η αγορά. Θα πρέπει να κάνει ιεράρχηση αναγκών ο καταναλωτής. Δεν θα βγει έτσι τυχαία στον δρόμο, στις αγορές. Πρέπει να έχει ένα χαρτί και να γράφει τα πιο αναγκαία προϊόντα, να διακολλήσει το θέλω από το χρειάζομαι. Το χρήσιμο είναι χρήσιμο, το αχρίαστο δεν το χρειάζεσαι. Σωστή. Αν λοιπόν μην πέσουμε στην παγίδα αυτή που κάνουν ορισμένες εταιρείες έτσι και αγοράζει προϊόντα που δεν χρειάζεσαι και επιβαραίνει το οικογενειακό προπολογισμό. Με δύο λόγια, πιστεύω ότι θα βγουν κερδισμένοι οι έμποροι αυτοί οι οποίοι θα μειώσουν τις τιμές τους και οι καταναλωτές αυτοί οι οποίοι θα προτιμήσουν τις φτηνές τιμές και βεβαίως καλή ποιότητα. Μάλιστα. Κύριε Τσιφάκη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας. Τέτοιες μέρες πάντοτε ούτως ή άλλως τις χρειαζόμαστε. Καλές γιορτές και καλές αγορές να ευχηθούμε σε όλους. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.